Ναι, τέτοιες υποσχέσεις στο ημερολόγιο της Τύρη. Σας είπα ότι θα είναι μαζί μας η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και είναι. Την ευχαριστώ πολύ και την καλημερίζω. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα, κύριε Τσίμα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε τα βάσανά μας, αλλά να αρχίσουμε από τα βάσανα των γειτόνων μας. Ξαφνικά η Τουρκία ξαναμπήκε σε ένα κύκλο κρίσης από αυτές που ο κύριος Ερντογάν φροντίζει να εκμεταλλεύεται. Μια επιστολή ναυάρχων, ένα θέμα που αφορά την ισλαμοποίηση του στρατού αλλά και το καθεστώς των στενών τη σύμβαση του Μοντρέ. Καταγγελίες για πραξικόπημα, καταγγελίες για απόπειρα ελέγχου πλήρως του στρατού. Πού βλέπετε να βγάζει αυτό και κατά πόσο μας αφορά κιόλας? Καταρχήν να πούμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας μας βρίσκει αντίθετους, έτσι, ως θέμα, ως θέση αρχής. Όχι, το επαναλαμβάνω, διότι καμιά φορά παρεξηγούμαστε. Τώρα, επί της ουσίας είναι βέβαιο ότι το βαθύ κράτος της Τουρκίας αντιδρά πλέον με αυτή τη δήλωση, αλλά και μία, από ό,τι ακούω εγώ, αρκετά μεγάλη αναστάτωση μέσα στο στρατό, διότι το πιο προφυλαγμένο από ισλαμοποίηση κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας ήταν ο στρατός. Άρα οι τελευταίες αποφάσεις, όπου πλέον δεν ελέγχονται οι οικογένειες από που προέρχονται οι στρατιωτικοί, όπου επιτρέπονται εμφανίσεις όπως αυτές του υποναβάρχου με το σαρίκι και κάτι τέτοια, έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη αντίδραση σε αυτό το ονομαζόμενο βαθύ κράτος. Το οποίο βεβαίως στιγμή είχε συμμαχήσει με τον Ερντογάν για να απαλλαγούν από τους γκουλενιστές. Βεβαίως είχε συμμαχήσει, γιατί αυτό το βαθύ κράτος, την μορφή ακριβώς την ακτού ακραίου ισλαμισμού όπως ήταν οι γκουλενιστές, δεν τη δέχεται καθόλου. Δηλαδή, ανάμεσα στον Γκουλέν και τον Ερντογάν, προτιμάει αναμφισβήτητα τον Ερντογάν. Από την άλλη μεριά όμως, η ιστορία διδάσκει ότι τα τουρκικά πραξικοπήματα δεν γίνονται ποτέ από το ναυτικό. Γίνονται από το στρατό ξηράς με τη βοήθεια της αεροπορίας. Δεν έχει δυνατότητα το ναυτικό να παρέμβει και να κάνει πραξικόπημα. Λογικά, έτσι όπως το βλέπει κανείς. Απλώς ο Ερντογάν σήμερα χρησιμοποιεί αυτή την έτσι έμεση απειλή που του κάνανε οι ναύαρχοι για να δημιουργήσει, να γυρίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης προς ένα θέμα το οποίο είναι μακριά από τα θέματα της οικονομίας, τα οποία πηγαίνουν κάθε μέρα και χειρότερα. Τώρα, αυτό που λένε οι ναύαρχοι, γιατί εκτός από την ισλαμοποίηση θέτουν και ένα θέμα καθεστώτος της ναυσιπλοείας, συνθήκης του Μοντρέ και πρόθεσης του Ερντογάν να το αλλάξει. Αυτό ξεκίνησε από μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, που είπε ότι μπορεί ο Ερντογάν με μια υπογραφή να καταργήσει τη συνθήκη του Μοντρέ που την έχουν υπογράψει τόσες χώρες στον κόσμο. Αυτό προφανώς δεν ισχύει, αλλά υπάρχει θέμα. Δηλαδή, στα αλήθεια ο Ερντογάν θα ήθελε να το κάνει? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω ότι ο Ερντογάν θα ξεκινούσε αυτή τη στιγμή να ανοίξει και ένα τέτοιο θέμα συνθήκης του Μοντρέο. Γιατί η συνθήκη του Μοντρέο δεν είναι ένα απλό πράγμα. Δεν είναι, έστω ακόμα και η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης για τις γυναίκες, είναι τέλος πάντων κάτι που αποφάσισε το Συμβούλιο της Ευρώπης κτλ. Η συνθήκη του Μοντρέο έχει πάρα πολλά και τεράστια συμφέροντα. Είναι πίσω από τη συνθήκη του Μοντρέο, άρα δεν νομίζω πως θα πήγαινε ο Ερντογάν να κάνει τέτοιου είδους ιστορία. Αυτό που θα ήθελε να κάνει είναι, όταν θα ανοίξει το καινούριο δρόμο, τον οποίο θέλει να ανοίξει τέλος πάντων αυτό το περίφημο κανάλι, αν εκεί σε αυτό το κανάλι να έχει μόνο να παίρνονται αποφάσεις για το ποιος θα περάσει μόνο από την Τουρκία. Όπου εκεί φαντάζομαι ότι ο στόχος του είναι να στέλνει αρκετά πλοία προς τα εκεί για να πληρώνουν διόδια. Αυτό νομίζω πως έχει σκοπό να κάνει. Τώρα κοιτάξτε, ο Ερντογάν βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Η πολύ μεγάλη πίεση του είναι ότι ανάμεσα στη Ρωσία και στην Αμερική το παιχνίδι θα κρυθεί στην Ουκρανία. Τώρα δίνει διαπιστευτήρια στους Αμερικάνους στην Ουκρανία. Δίνει διαπιστευτήρια στηρίζοντας τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον των Ρώσων. Οι Ρώσοι από την άλλη μεριά, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι διατεθειμένοι να δουν αυτό το παιχνίδι να συνεχίζεται για πολύ καιρό, και άρα οι πιέσεις εκατέρωθεν προς τον Ερντογάν είναι πάρα μεγάλες. Πολύ μεγάλες.
Είναι και τα εσωτερικά, εννοώ η οικονομία που τον πιέζει, αλλά είναι κυρίως αυτό που λέτε, φαίνεται. Είναι η διεθνής πίεση που του ασκείται και που τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η πίεση, εσωτερική και διεθνής, θα μπορούσε να τον οδηγήσει σαν διαφυγή, ας πούμε, στο να ξαναανεβάσει τους τόνους με την Ελλάδα, να ξαναδημιουργήσει ατμόσφαιρα, να γυρίσουμε δηλαδή εκεί που ήμασταν το 2020 και που ευτυχώς ξεφύγαμε? Κοιτάξτε, κανένας δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη με τον Ερντογκάν, διότι ο Ερντογκάν αυτή τη στιγμή μέσα σε 24 ώρες αλλάζει απόψεις, αλλάζει πολιτικές και ανεβάζει και κατεβάζει τόνους. Η λογική είναι ότι θα κάνει προσπάθεια να ισορροπήσει στα μέτωπα που είναι πάρα πολύ καυτά για αυτόν. Ποια είναι αυτά τα μέτωπα? Είναι η Λιβύη. Είναι η Συρία, όπου οι Αμερικάνοι επιστρέφουν, ναι, και όπου οι Ρώσοι βεβαίως έχουν το πρώτο λόγο, αλλά επιστρέφουν και οι Αμερικάνοι με τους Κούρδους και άρα αρχίζει και υπήρξε βομβαρδισμός τουρκικών θέσεων προσφάτως στη Συρία, ναι, και είναι και η Λιβύη. Mm-hmm. Άρα το λογικό δεν είναι αυτή τη στιγμή να προσπαθήσει να δημιουργήσει κι άλλο μέτωπο. Αλλά με τον Ερντογκάν, όπως ξέρετε, ναι, η λογική πολλές φορές δεν είναι ακριβώς ο δρόμος που επιλέγει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και κυρίως έχει μια μαστοριά στο να προκαλεί και να εκμεταλλεύεται κρίσεις. Με αυτόν τον τρόπο στείνει την πολιτική του κυριαρχία, νομίζω. Τώρα, επειδή είπατε Λιβύη και επειδή αύριο ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στη Λιβύη με τον Υπουργό Εξωτερικών, γίνεται μια προσπάθεια δηλαδή να ξαναμπούμε στο παιχνίδι το λιβικό, να ξαναφτιάξουμε τις σχέσεις μας μετά το κλείσιμο της πρεσβείας και τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι ότι στο βάθος του ορίζοντα αυτό που θα θέλαμε θα ήταν να απαγκιστρωθεί κάπως η καινούρια Λιβύη από το τουρκικό άρμα και να ξαναδούμε και το περίφημο τουρκο-λιβικό σύμφωνο για τις θαλάσσιες ζώνες. Αλλά το βρίσκεται ρεαλιστικό? Κοιτάξτε, το δεύτερο είναι πολύ μακριά. Το πρώτο όμως, για να ξανααποκτήσουμε κανονικές σχέσεις με τη Λιβύη, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο, ταυτόχρονα θυμίζοντας ότι οι γείτονες με τη Λιβύη είμαστε εμείς. Ναι. Εμείς έχουμε άμεση γειτνίαση με την Τουρκία, με τη Λιβύη, δεν έχει Τουρκία. Η Κρήτη είναι απέναντι, ναι. Ναι, εμείς οι Κρητικοί το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δηλαδή. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, άμα ξεχαστώ πάνω στο στρώμα το καλοκαίρι, ο ένας μπορεί να με βγάλει στην Τρίπολη ή στη Βεγγάζη. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ειδικά από την Νότια Κρήτη, ξέρετε, ναι, είναι πασιφανές. Άρα εμείς γειτνιάζουμε, άρα εμείς έχουμε κοινά συμφέροντα και με τη Λιβύη. Άρα ο στόχος να καταρχήν να εξομαλυνθούν και να έρθουν σε ένα λογαριασμό οι σχέσεις μας με τη Λιβύη, νομίζω ότι είναι για την άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής απολύτως επιβεβλημένο. Τώρα στη Λιβύη δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε ενδιαφέροντα, έχουν ενδιαφέροντα και η Γαλλία και η Ιταλία πάρα πολύ ισχυρά. Βέβαια. Συν το ότι το σύνολο των δυνάμεων της Δύσης συμφωνεί, αλλά και της Ρωσίας, συμφωνεί ότι πρέπει να φύγουν από τη Λιβύη όλα τα στρατεύματα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι μια εύκολη απόφαση για τους Τούρκους, οι οποίοι όμως, να προσθέσουμε, ότι οικονομικά έχουν πατήσει πόδι στη Λιβύη πάρα πολύ ισχυρά. Mm-hmm. Και στα πετρέλαια της Λιβύης και γενικότερα στην οικονομία της Λιβύης και από πλευράς κατασκευαστικών εταιριών και τα λοιπά. Δηλαδή οικονομικά είναι πάρα πολύ παρόντες οι Τούρκοι στη Λιβύη. Αλλά αυτό που κανένας δεν θα αποδεχθεί είναι να κρατήσουν το στρατό τους εκεί. Mm-hmm. Έστω και καλυμμένο, δηλαδή ως μισθοφόρους. Κανένας δεν έχει σκοπό να το επιτρέψει αυτό. Αυτό είναι μια δύσκολη απόφαση για τον Ερντογκάν. Άλλη μια δύσκολη απόφαση. Μάλιστα. Για να δούμε. Εντάξει, το γεγονός ότι πηγαίνουμε, ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη, ότι ξανανοίγει η ελληνική πρεσβεία στην Τρίπολη, δεν συζητείται, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό και θετικό βήμα που έπρεπε να γίνει. Τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Κάνουμε ένα βήμα, λέμε εντάξει, παρότι τα υγειονομικά, τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι άσχημα, να ανοίξει η αγορά λίγο, μήπως αυτό βοηθήσει και σε καλύτερη επιτήρηση. Τα ανοίγουμε, σε 48 ώρες έρχονται νέα επιδημιολογικά δεδομένα, το κλείνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στην Κοζάνη. Γίνεται χαμός και γενικά δίνεται μια εντύπωση, πώς να πω, ότι σαν να το παραψάχνουμε δηλαδή, χωρίς να είναι πολύ σαφής η γραμμή, η κατεύθυνση, η απόφαση. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Τσίμα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Και από την ώρα που δεν υπάρχει εγχειρίδιο, όλοι πηγαίνουν
αν θέλετε, ψαχουλεύοντας. Δηλαδή, τι μπορεί να λειτουργήσει, πόσο μπορεί να επιβαρύνει η κάθε απόφαση. Εσείς που παρακολουθείτε και εγώ που παρακολουθώ τι γίνεται στις άλλες χώρες, βλέπετε ότι τα προβλήματά τους είναι ακριβώς τα ίδια. Διότι κανείς δεν είναι βέβαιος στις αποφάσεις που παίρνει, εάν αυτές οι αποφάσεις θα έχουν υγειονομικό αποτύπωμα ή όχι. Τώρα, με την απλή λογική, τα μικρά μαγαζιά είναι κάτι το οποίο, τώρα με τη δικιά μου λογική, έτσι, στη γυναικεία, ναι, είναι ασφαλές πράγμα ή ασφαλέστερο, να το πούμε αλλιώς, από το να πηγαίνω εγώ στη φίλη μου και να μαζευόμαστε 4 φίλες διαφορετικές μέσα σε ένα σπίτι. Ναι. Όπου ναι, μοιραία, υπό την προϋπόθεση λόγω... βέβαια ότι τα ανοιχτά μαγαζιά δεν κάνουν εκατοντάδες ανθρώπους να συνοστίζονται στον εμπορικό δρόμο πηγαίνοντας από το ένα στο άλλο. Ναι, αλλά στον εμπορικό δρόμο υπάρχουν 15 αστυνομικοί γύρω-γύρω, ενώ παραδείγματος χάρη οι συνοστισμοί που γίνονται από την νεολαία στις διάφορες πλατείες δυσκολεύουν πάρα πολύ την αστυνομία. Δηλαδή θέλω να πω ότι η παρακολούθηση των μεγάλων εμπορικών δρόμων είναι και από πλευράς ασφαλείας πιο εύκολη από το άλλο για το οποίο σας λέω. Και το οποίο δυστυχώς είναι, φαίνεται, η βασική αιτία για την οποία ανεβαίνει τόσο πολύ η επιδημία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μαζευόμαστε στα σπίτια και όταν είμαστε σε σπίτια, εκ των πραγμάτων δεν τηρούμε, νιώθουμε πιο ασφαλείς. Δεν τηρούμε τους κανόνες και από εκεί και πέρα την πατάμε. Ναι, σωστό είναι αυτό. Από την άλλη, επειδή πολλοί το λένε και εγώ το καταλαβαίνω, γιατί έχω και εγώ καταγεγραμμένη τέτοια εμπειρία, υπάρχουν επιχειρήσεις στις οποίες μοιραία οι άνθρωποι δουλεύοντας όλη μέρα μαζί, όπως όταν βρισκόμαστε σε ένα σπίτι με φίλους, όταν βρίσκεσαι στον χώρο με τον οποίο δουλεύεις με τους ίδιους ανθρώπους 8 ώρες την ημέρα κάθε μέρα, πάλι χαλαρώνουν τα μέτρα και οι τόποι, οι χώροι εργασίας γίνονται εστίες μετάδοσης. Σωστά, και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο maximum δυνατόν τα τεστ. Διότι είχα ρωτήσει, είχα μια συνομιλία δημόσια μάλιστα στο Μέγα με λοιμοξιολόγους και ρώτησα εάν εμείς μαζευτούμε, εσείς, εγώ και άλλοι τρεις, και έχουμε κάνει το πρωί ένα τεστ και το τεστ είναι αρνητικό, κινδυνεύουμε? Και η απάντηση ήταν όχι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο παραπάνω τεστ κάνουμε, τόσο παραπάνω μπορούμε να προφυλάξουμε αυτούς και τους γύρω μας. Αυτό λοιπόν και οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή και δει μεγάλοι χώροι, οργανωμένοι χώροι εργασίας που έχουν πολύ κόσμο, θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη λογική όσο το δυνατόν παραπάνω. Δηλαδή οι επιχειρήσεις να έχουν υποχρέωση να κάνουν τεστ στους εργαζομένους τους μία φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα, ώστε να συμβάλλουν στην προστασία των υπολείπων. Σωστό. Αλλά έτσι κι αλλιώς, όπως και να τα δει κανείς τα πράγματα, όλο και περισσότερο φοβάμαι ότι ούτε εσείς θα πάτε στην Κρήτη το Πάσχα, και ας το θέλετε και ας το είπατε, ούτε εγώ θα πάω στη Τζιά γενικώς. Όπως το είπα και έφαγα τρομερό ξύλο, το αποτέλεσμα είναι στην τηλεόραση, δεν πρέπει να αστειεύεσαι ποτέ. Εγώ όπως ξέρετε είμαι βουλευτής και έχω υποχρέωση να είμαι στην Κρήτη. Ναι. Αλλά το είπα για όλους τους υπόλοιπους. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία της υποθέσεως είναι ότι εγώ εξακολουθώ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πάμε. Να πάμε με αρνητικά τεστ ή να πάμε με όσους έχουν εμβολιαστεί μέχρι τότε. Δηλαδή κάνοντας ένα αρνητικό τεστ, επιδεικνύοντας το στο καράβι ή στο αεροπλάνο, να μπορείς να πας. Ναι. Ή επιδεικνύοντας το, εν πάση περιπτώσει, στους εθνικούς δρόμους, στα διόδια, να μπορείς να πας. Ελπίζω κύριε Τσίμα, δεν το ξέρω. Τι να πω, αλλά σε αυτό δεν μπορούμε ακόμα να διαφωνήσουμε, και εγώ ελπίζω. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια.